Σοκ προκαλεί το ιατροδικαστικό πόρισμα που συνέταξε ο Σταμάτη Μπελιβάνη μετά την νεκροψία νεκροτομή στο άψυχο σώμα του 42χρονου Νάθαν από την ιερά Πέτρα που βρέθηκε νεκρό και μάλιστα σε προχωρημένη σύψη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου σε ένα βαθύ χαντάκι στον παλί παράλληλα του βόρειο δικού άξονα Κρήτη και λίγα μέτρα πιο πέρα μέσα σε πυκνή βλάστηση βρέθηκε βαριά χτυπημένη 32χρονο σύζυγό του. Ο άτυχος Νάθαν, που έπεσε θύμα τροχαίου, κατέληξε από κακώσεις πλάχνων της κοιλιάς και εσωτερική αιμορραγία, όταν, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε με συνεπιβάτητα τη γυναίκα του ξέφυγε της πορείας της και έπεσε σε χαντάκι. Το τροχαίο προσδιορίζεται χρονικά μεταξύ της Δευτέρας 12 και της 3ης 13 Απριλίου, καθώς η προχωρημένη σύψη της ορού του άτυχου άντρα εμπόδισε τον ιατροδικαστή να απαντήσει με ακρίβεια για τον χρόνο που επήλθε το μοιραίο. Όσο αφορά το χρόνο θανάτου, να τονίσω ότι τις τελευταίες μέρες γνωρίζουμε όλοι ότι είχαμε υψηλές θερμοκρασίες στην Κρήτη, η σωρός ήταν έξω, το οποίο σημαίνει ότι τα συπτικά φαινόμενα τρέχουν σε εισαγωγικά πολύ πιο γρήγορα από κάποιες άλλες συνθήκε και κατά προσέγγιση δώσαμε το 12 με 13 Απριλίου. Με βάση τις ενδείξεις, ο 42χρονος δεν βρήκε καριέο θάνατο, αλλά φαίνεται να χαροπάλευε από μία έως τρεις ώρες μετά το συμβάν, κάτι το οποίο σημαίνει πως εάν το τροχείο είχε γίνει άμεσα αντιληπτό και ο άτυχος άνδρας είχε μεταφερθεί έγκαιρα σε νοσοκομείο, ενδεχομένω να μην είχε αυτή την κατάληξη. Η επιβίωση συνήθως σε αυτά τα περιστατικά επιφυσιολογικές συνθήκες μπορεί να είναι από μία μέχρι δύο, δυόμιση, τρεις ώρες. Έχουμε δει και παραπάνω ώρες, εννοείται για την απώλεια του αίματος. Δεν μπορούμε να είμαστε και συγκεκριμένοι, δίνουμε ένα μέσο όρο δύο. Με Στο μεταξύ, τη δική τη δύσκολη μάχη για να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή, εξακολουθεί να δίνει στη μονάδα εντατική θεραπεία του νοσοκομείου Χανίων, όπου και νοσηλεύεται από το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, η 32χρονη σύζυγο του Νάθαν Σβέτα η οποία για το ίδιο χρονικό διάστημα ψυχοραγούσε σε απόσταση λιγότερη των 5 μέτρων από τον άντρα τη. Έχει χτυπήσει στο κεφάλι, έχει χτυπήσει στο θώρακα, έχει χτυπήσει την κοιλιά και επίση έχει και στα οστά χτυπήσει. Ε, σήμερα έγινε ένα καινούριο απεικονιστικό έλεγχο, σε ελεγχόμενη κατάσταση, σταθερή σε καταστολή και στον αναπνευστήρα. Είναι πραγματικά νωρί να πούμε οτιδήποτε. Ε, θα τη χαρακτήριζα ότι είναι σταθερά κρίσιμη κατάστασή της. Η κατάσταση της υγείας της γυναίκας έχει πραγματικά αφήσει άφωνους και τους γιατρούς του νοσοκομείου Χανίων, καθώς φαίνεται πως από θαύμα κατάφερε να κρατηθεί ζωντανή όλες αυτές τις ημέρες, μέχρι ότου να εντοπιστεί Δεδομένου ότι πέρα από τα τραύματα στο κεφάλι και στα υπόλοιπα σημεία του, σώματός η ΣΒΕΤΑ υπέστηκε ρήξη πυλίνα, κάτι το οποίο τη προκάλεσε μοραγία. Πραγματικά αυτό καμιά φορά λε. Γι' αυτό, εγώ επιμένω ότι στην ιατρική κανεί δεν μοιάζει με κανέναν. Ο κάθε ασθενή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτος. Τέλο, η εμπειρία μου αυτό μου λέει. Παρόλο που είχε μια, ένα σπλήνα που ήταν σχεδόν διαλυμένο, εντούτοι η γυναίκα άντεξε. Τα επόμενα τουλάχιστον 3-24 ώρα είναι ιδιαίτερα κρίσιμα για την πορεία τη υγεία τη γυναίκα, καθώ ακόμα οι θεράποντες ιατροί τη δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τι βλάβε που έχει υποστεί στον εγκέφαλο. Η ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία που βήθησε στο πένθος στην Κρήτη και σόκαρε το Πανελλήνιο σημειώθηκε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας όταν το ζευγάρι ξεκίνησε από την Ιερά Πέτρα με προορισμό τα Χανιά με σκοπό να προχωρήσει στην πώληση ενός οχήματος. Ο Νάθαν και η Σβέτα είχαν ενημερώσει φιλικά τους πρόσωπα για αυτή τους τη μετακίνηση αλλά και τον εργοδότη τους, ενώ έκτοτε τα ίχνη τους χάθηκαν. Οι φίλοι τους που τους αναζητούσαν εν αγωνίως στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας ενημέρωσαν τηλεφωνικά τον πατέρα του 42χρονου στο πήλιο, ο οποίο με τη σειρά του δήλωσε την εξαφάνισή του στι αστυνομικέ αρχέ τη Ιεράπετρα τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου. Ωστόσο, φίλοι του ζευγαριού που καλούσαν επίμονα το κινητό τηλέφωνο τη γυναίκα βρήκαν το στίγμα του όταν ένα τρίτο άτομο που είχε εντοπίσει εντελώ τυχαία το κινητό τη Βέτα να είναι πεταμένο στο οδόστρωμα, του ανέφερε ότι το βρήκε στον παλί. Έτσι το μεσημέρι του Σαββάτου οι φίλοι τους ψάχνοντας πιθαμή προς πιθαμή το ΒΟΑΚ στη συγκεκριμένη περιοχή εντόπισαν το ζευγάρι και αποκαλύφθηκε η αδιανόητη αυτή οικογενειακή τραγωδία.